Υπτάμενο γόνατο για τον Κοσταρέλο. Πολύ δυνατά ο Θανάσης ο Κοσταρέλος. Ο Χαραλαμπίδης κρατάει. Ανταλλαγές χτυπημάτων και από τους δύο αθλητές. Χαραλαμπίδης δεν έχει βρει ακόμα πολύ καθαρά στόχο. Κοσταρέλος στην αρχή του μάτς πέρασε ένα χτύπημα και ένα γόνατο. Τώρα περνάει χτυπημάτων. Κυριάκος Χαραλαμπίδης βρίσκει τον αντίπαλό του. Κοντινά χτυπήματα, ένα αριστερό για το Χαραλαμπίδη, βρίσκει στόχο ένα αριστερό κροσέ. Κοσταρέλος με ένα τζαμπ. Βρίσκει στόχο πάλι Κοσταρέλος. Οι αθλητές είναι στα 87 και λέει χτυπήματά τους είναι αρκετά δυνατά. Βλέπουμε και το Χαραλαμπίδη να βρέσει στόχο. Τώρα ο Κοσταρέλος όμως. Κοσταρέλος έχει λιγότερα χτυπήματα, αλλά νομίζω έχουν βρει στόχο περισσότερο. Ο Χαραλαμπίδης εκμεταλλεύεται σχετικά καλά το γεγονός ότι είναι πιο κοντός και έρχεται πιο κοντά ο Κοσταρέλος. Ακριβώς. Κοσταρέλος είναι πιο μακρύς, δεν μπορεί να χτυπήσει τόσο εύκολα σε κοντινή απόσταση εκτός από γόνατα. Πτάμενο γόνατο από τον Κοσταρέλο. Καλή επίθεση από το Χαραλαμπίδη. Κοσταρέλος δεν βρίσκει στόχο. 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη πρώτου γύρου. Καλός συνδυασμός, εύστοχος συνδυασμός από το Χαραλαμπίδη και τέλος του γύρου. Για να δούμε άμα θα είναι ο πρώτος αγώνας που θα πάει την απόσταση, θα τελειώσει δηλαδή στην προκαθορισμένη διάρκεια. Μέχρι στιγμής είχαμε διακοπές. Πιστεύω θα δούμε πολλές διακοπές λόγω του κοφτού γατιού. Σίγουρα. Θα είναι πιο μεγαλύτερη ζημιά. Για να δούμε. Χαραλαμπίδης με ωραίο συνδυασμό. Κοντινό μπρόλ από τους δύο αθλητές. Κοσταρέλος θα πρέπει να καταφέρει να αποφεύγει τη... να παίρνει απόσταση πιστεύω περισσότερο, γιατί μπλέκεται πολύ όταν ο Χαραλαμπίδης μπαίνει μέσα. Σωστά. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο τη διαφορά στο ύψος. Πολύ καλό δεξιά από τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος δείχνει να είναι και λίγο πιο φρέσκος αυτή τη στιγμή. Πολύ καλό δεξί από τον Χαραλαμπίδη και ο διαιτητής, βεβαίως επειδή η μασέλα του Χαραλαμπίδη έφυγε, του Κοσταρέλου με συγχωρείτε, έφυγε, ο διαιτητής δεν είδε ότι ο αθλητής είχε ζαλιστεί. Νομίζω ότι κανονικά θα έπρεπε και να τον μετρήσει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια διακοπή, ο Κοσταρέλος θα μπορέσει να επανέλθει στον αγώνα, γιατί για ένα δευτερόλεπτο, μισό δευτερόλεπτο, ο Κοσταρέλος φάνηκε λίγο, να είναι σε δύσκολη θέση. Ακριβώς. Τον βλέπουμε τώρα να δίνει χώρο στο Χαραλαμπίδη. Το εκμεταλλεύεται αυτό ο Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης επιθετικός.
Για να δούμε. Κωνσταρέλο σε παθητική στάση. Ο Χαραλαμπίδης φαίνεται να ψάχνει ξανά αυτό το δεξί overhand ίσιο. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Χαραλαμπίδη. Πραγματικά, και αν δεν και ας μην ξεκίνησε το μάτς ακριβώς όπως θα ήθελε, έχει καταφέρει. Και μπήκε πιέσει γρήγορα στον αγώνα, ακριβώς, ναι. Καλό συνδυασμός από τον Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδης ψάχνει συνέχεια το κεφάλι του Κωνσταρέλου. Αλλά είναι και πολύ υπομονητικός. Πολύ καλός συνδυασμός. Βρήκε στόχο. Βλέπουμε τον Χαραλαμπίδη αρκετές φορές να ξεκινάει από χτύπημα στο μάχη χαμηλά για να σπάσει την απόσταση και να ανεβαίνει. Κωνσταρέλος δεν φαίνεται να έχει βρει απάντηση ακόμα. Ο Χαραλαμπίδης έχει δει ότι μπορεί να βρει στόχο και προσπαθεί συνέχεια να βρει στόχο με κροσέ ίσια. Ο Κωνσταρέλος κρατάει ακόμα. Αν και έχει δεχτεί πάρα πολλά χτυπήματα. Πραγματικά. Και πάρα πολλά χτυπήματα στο κεφάλι. Και καθαρά κιόλας. Δείχνει σημάδια διακόπωσης. Τους γύρους πιστεύω ξεκάθαρα ο δεύτερος ήταν. Ήταν σίγουρα το Χαραλαμπίδη. Το πρώτο γύρο, Αντρέα, που θα τον έδινες? Νομίζω και τον πρώτο θα τον έδινα ίσως στο Χαραλαμπίδη. Πέρασε χτύπημα και ο Κωνσταρέλος, αλλά νομίζω ότι τα πιο καθαρά ήταν το Χαραλαμπίδη. Τα πιο καθαρά, ναι. Κωνσταρέλος πάρα πολύ γερός αγώνη. Δέχτηκε πολύ καθαρά χτυπήματα. Εκτός από αυτό που τον ζάλισε και το έφυγε η Μασέλα, δεν φάνηκε να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Όχι, σηκωνόταν, πίεζε. Σκληρό παιδί. Πάλι βρίσκει στο Χαραλαμπίδης. Κωνσταρέλος προσπαθεί να απαντήσει, δεν περνάει κάποιο σωστικό χτύπημα. Χαραλαμπίδης ξεκάθαρα προσπαθεί να βρει το κεφάλι του αντιπάλου του. Φοβερός αγώνας ο Κωνσταρέλος, για ακόμα μια φορά δηλαδή. Έχει δεχτεί τουλάχιστον 15-20 χτυπήματα καθαρά στο κεφάλι. Knockdown. Νομίζω ότι ήταν επακόλουθο με αυτή την πίεση. Προσωπικά θεωρώ πολύ καλή απόφαση του διαιτητή. Σωστή απόφαση του διαιτητή. Δεν υπήρχε λόγος ο Κωνσταρέλος να συνεχίσει τον αγώνα. Μπορεί να μπορούσε να επανέλθει μετά από αυτό το knockdown. Παρ' όλα αυτά όμως είχε δεχτεί πάρα πολλά χτυπήματα. Δεν υπάρχει λόγος ένας αθλητής, ειδικά σε ερασιτεχνικό επίπεδο, να δέχεται τέτοια φθορά. Ακριβώς, Κώστα. Νομίζω πάρα πολύ σωστή η απόφαση του διαιτητή. Πολύ όμορφος αγώνας και από τους δύο αθλητές. Ξανά πάρα πολύ δίκη επικράτηση του Χαραλαμπίδη.